εργατικής γενικής απεργίας που έχουν κηρύξει για ΣΕΕ, ΔΕΔΗ, για ΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ και πολλές οργανώσεις κοινωνικών φορέων. Σήμερα γίνεται αυτή η συγκέντρωση έξω από τον ΑΕΤ Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια, εφόσον κρίνουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς την έχουμε, θα κάνουμε και μια πορεία προς το κέντρο της πόλης. Είναι σήμερα κοντά μας πολλοί πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στην απεργία, οπότε θα τους ζητήσουμε να έρθουν να απευθύνουν χαιρετισμό. Ξεκινάμε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, τον Μανώλη τον Πεπόλη. Ετοιμαστεί ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Βάρνης. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, συμπολίτες, γιατί τελικά σήμερα η απεργία και η συγκέντρωση δείχνει ότι δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, αλλά όλα τα κοινωνικά στρώματα και κανένα στρώμα κοινωνικό δεν έχει μείνει απ' έξω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα σε όλο τον νομό κατορθώσαμε και γίνονται συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στη Δία και η Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο και κυρίως χαίρομαι γιατί επιτέλους καταλάβαμε όλοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, έμποροι, καφεζιθεστιάτορες, αγρότες ότι κανένας δεν έχει μείνει έξω από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και εννοείται ότι κανένας δεν θα μείνει. Συναδέλφες και συνάδελφοι, προσπαθούμε αυτόν τον καιρό αφενός να αντιπαλέψουμε τα μνημόνια και το τρίτο μνημόνιο που είναι όχι πρώτο πυλόν αλλά δυστυχώς ψηφίζεται καθημερινά νομοσχέδια, αλλά προσπαθούμε και από την άλλη να καλυτερεύσουμε όσο μπορούμε τη ζωή και το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων. Σήμερα γίνεται εδώ η συγκέντρωση συμβολικά γιατί έχουμε βάλει σαν στόχο αυτό το επίδομα φτώχειας που δίνεται σαν επίδομα ανεργίας να επεκταθεί ο χρόνος του. Δεν μπορούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στον τουρισμό να ζήσουν με ένα επίδομα στην ουσία φτώχειας 3 μήνες. Με όλα αυτά την προοπτική πολιτική, τον έφυα, τους φόρους και όλα αυτά που είμαστε καλεσμένοι να πληρώσουμε δεν βγαίνει. Δυστυχώς δεν μπορεί να συνεστεί αυτή η κατάσταση. Όμως είναι ευκαιρία σήμερα να τονίσω ότι είναι μπροστά μας και το θέμα με τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι εργοδότες και να λένε ότι δεν υπογράφουν συλλογική σύμβαση. Εάν δεν θέλουν να υπογραφεί συλλογική σύμβαση, ειδικά στο τομέα που όπως ήδη λένε είναι η βαριά βιομηχανία του τόπου και θέλουν ακόμα και εκεί στη βαριά βιομηχανία η οποία τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πηγαίνει καλά και χαιρόμαστε και θέλουν εκεί μισθούς πείνας και εξαφιωμένους εργαζόμενους να μην βγαίνουν από την άλλη μεριά να λένε να βγάζουν κορώνες ότι θέλουν ποιοτικό τουρισμό, ότι οι εργαζόμενοι είναι ανεκπαίδευτοι και δεν έχουν εργαζόμενους εκπαιδευμένους. Αυτά είναι σαν γραμμάρες και συγγνώμη για τη λέξη. Είναι δικαιολογίες και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι υπάρχουν και οι δυνατότητες να εκπαιδευτούν υπάρχουν, αλλά ήδη δεν θέλουν και προσπαθούν να κλείσουν ακόμα. Και τα τμήματα με εκπαίδευση που γινότανε για ένα μήνα σε όλη την Ελλάδα, γιατί λυπούνται το 4% που δίνουν παραπάνω στο μισθό, στον εργαζόμενο που έχει κοπιάσει, έστω να μάθει 10 πράγματα παραπάνω. Τελειώνω και λέω, δεν μπορεί κανένας τομέας της οικονομίας να πάει μπροστά όταν οι εργαζόμενοι είναι εξαθλιωμένοι. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού δεν μπορεί να χαμογελάει ο εργαζόμενος όταν δουλεύει 10 και 12 ώρες την ημέρα και παίρνει 400 και 500 ευρώ. Εμείς είμαστε υπέρ του να συνεχιστεί όπως είναι η κατάσταση, ειδικά στον τομέα του τουρισμού. Είναι για επιμένω σε αυτό, γιατί και στο νομό μας είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι κορώνες να μην απευθύνονται σε εμάς, αλλά σε άλλους, και καλό είναι να καθίσουν κάτω, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να βρούμε τη λύση. Η σεζόν δεν θα ξεκινήσει με εργαζόμενους χωρίς σύμβαση εργασίας στο Λασίδι
και την ευθύνη θα την έχουν αυτοί οι οποίοι βιάζονται από τώρα να την καταργήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Ο λόγος των εκπρόσωπων της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Βάρδα, και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αδεδίου, Βασίλης ο Καλλιμάτζανης. Συνάδελφοι, συμπολίτες, εργοδότες και εργαζόμενοι, ως εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ, αυτό που έχω να πω είναι ότι από τους εργοδότες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει. Ο αγώνας είναι κοινός. Η ΓΕΣΕΒΕ ήταν εκείνη η οποία είπε όχι μείωση των μισθών. Η μείωση των μισθών συνεπάγεται και με μείωση των εσόδων των επαγγελματοβιοτεχνών, μικρομεσαίων και εμπόρων. Η κατάσταση δεν πάει άλλο και το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Είναι καιρός να σταματήσει η κοινωνία να χωρίζεται. Είναι κρίμα σε όλες τις πόλεις να υπάρχουν δύο συγκεντρώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων. Ο λαός όλος θα πρέπει σύσσωμο να δώσει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πλέον δεν πάει άλλο. Η κοινωνία ενώνεται. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να περάσει. Και όχι να διαχωρίζεται και να τους δίνουμε το δικαίωμα να αναλωνίζουν. Ευχαριστώ τους επαγγελματοβιοτέχνες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Είναι ανάγκη, όλοι μαζί πλέον, είναι ανάγκη να δούμε από ψηλά το τι γίνεται γύρω μας. Το εγώ και το πώς θα διασφαλίσω το σήμερα αφήνει ένα αβέβαιο αύριο. Και όχι ένα αβέβαιο αύριο, ένα καταδικασμένο αύριο. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν οδηγεί πουθενά. Όλοι φωνάζουν και όλοι το λένε, ακόμη και ο Σρόμπλερ, ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Αφού δεν βγαίνει, πού πάμε? Όλοι μαζί λοιπόν, αγώνα για τα δικαιώματά μας και για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Αδεδίου, τον Βασίλη τον Καλλιμάτζανη, και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, ο Οδυσσέας Παπαδάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Θα αναφερθώ σε ένα κομμάτι που είναι σημαντικό για όλους και αγγίζει όλη την κοινωνία, που είναι το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων. Πριν από 14 χρόνια έκαναν μια προσπάθεια να εφαρμόσουν αυτό που περνάνε σήμερα με το νομοσχέδιο Γιαννίτσι. Φανταστείτε τι θα έχει συμβεί και τι θα συζητάγαμε σήμερα αν τα μέτρα που εφαρμόζουν σήμερα είχαν εφαρμοστεί από τότε. Τότε λέγανε για συντάξεις στα 65 και στα 67 χρόνια. Σήμερα θα μιλάγαμε για συντάξεις στα 80 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ζήτημα αγγίζει όλη την κοινωνία εκτός τους πολύ πλούσιους, διότι αυτοί δεν έχουν ανάγκη για συντάξεις, έχουν τα λεφτά τους. Αλλά όλοι μαζί, είτε επαγγελματίες, είτε δημόσιοι, είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι, κατά την εργασία τους ή τον επαγγελματικό τους βίο, πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια ασφαλιστικές εισφορές. Και όλα αυτά έχουν πάει στη μεγάλη μαύρη τρύπα του χρέους. Ξεκινήσανε από τη Χούντα και δίνανε τότε τα ασφαλιστικά ταμεία με μηδενικό επιτόκιο, θαλασσοδάνεια, και πτυχθήκανε τα ξενοδοχεία που είναι εδώ στην περιοχή. Επειδή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και καλά έκανε για το θέμα του τουρισμού. Αυτά τα χρήματα δεν δοθήκανε ποτέ πίσω, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία δανειστήκανε με υψηλότερα δάνεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν η πρώτη αρπαχή. Ήρθε το χρηματιστήριο, ήρθαν τα δομένα μόνογα και ήρθε και το εσχρότατο PSI, το οποίο κούρεψε όχι το χρέος της χώρας, κούρεψε τα δικά μας χρήματα. Και βέβαια αυτό ήταν μια άλλη μεγάλη ληστεία. Τώρα με τα νομοσχέδια που περνάνε έρχεται η επόμενη ληστεία που είναι ενάντια σε όλους. Καταλαβαίνετε ότι όλοι δίνουν κάθε φορά που πληρώνονται, δίνουν και ένα μέρος από τις αποδοχές τους για την κοινωνική ασφάλιση και δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα
να συμπληρώσουν τα κριτήρια για να πάρουν συντάξεις, δεν θα έχουν δικαίωμα στη σύνταξη. Αυτό θα είναι τραγικό. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Αυτή την περίοδο της κρίσης, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ζούσε από τις συντάξεις των παππούδων και των γιαγιάδων. Αυτή τη στιγμή, όταν θα κοπούν αυτά, καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη την κοινωνία και κυρίως στους μικροεπαγγελματίες. Και η καινούργια εργαλειοθήκη του ΩΣΑ έρχεται να χτυπήσει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματική δράση στη χώρα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ προβληματικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα χαθούν και θέσεις εργασίας, θα χαθεί η οικονομική βάση της χώρας. Είναι σημαντικό όλοι μαζί, και αυτό είναι το κέρδος της σημερινής συγκέντρωσης, ότι όλοι μαζί θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση και θεωρώ ότι πρέπει να είναι η αρχή για τη συνέχεια των αγώνων από εδώ και πέρα. Καλή δύναμη σε όλους και θα νικήσουμε. Θα σας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Αγή Νικολάου, τον Οδυσσέα του Παπαδάκη, και θα ακολουθήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Μαρία Στρατάκη. Δεν είμαι καλός στους λόγους, διότι δεν κάνω πολιτικός, ψεύτης δεν είμαι. Σήμερα, παιδιά, ο εμπορικός κόσμος συμμετέχει στην απεργία, αλλά δυστυχώς εκτάκτως ήρθανε δύο κρουαζιερόπλια και πάρα πολλά μαγαζιά θα είναι ανοιχτά και με το βίντεο τους διώθουν. Όταν οι τσέπες του εργαζόμενου είναι άδειες και του κόβουν το μεροκάματο, και οι δικές μας τσέπες αδειάζουν. Αυτά τα λέω και σε αυτούς που έρχονται εδώ πέρα για να ζητάνε ψήφους, ότι η κατάσταση είναι τραγική. Εμείς συμμετάσχουμε στην απεργία διότι κάθε τόσο ακούμε και ένα επαγγελματία και βάζει το πιστόλι στον πρόταφο, λυπηρό. Τώρα ακούμε κάθε τόσο και λιγάκι και βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και πνίγονται στις θάλασσες. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει, ειλικρινά πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι έρχεται και η δικιά μας σειρά. Και αν δεν προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, έρχεται η σειρά μας και θα βλέπουμε τον συνάνθρωπο δίπλα να σκοτώνεται, να πνίγεται και δεν θα μιλάμε. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτά τα βάρβαρα μέτρα, ήμασταν όλοι ενωμένοι, όλοι μαζί θα νικήσουμε και όλοι μαζί θα τους γκρεμίσουμε κάτω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Οδυσσέα και να θυμηθούμε ότι οι επαγγελματίες ήταν το κομμάτι που δέχτηκε το πρώτο χτύπημα από το νέο μνημόνιο με το ΦΠΑ, και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο αυτό, ακολουθούν και άλλα. Ο λόγος στην πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Αραβέλου και Ροβδίου Λασιθίου, στην Μαρία Στρατάκη. Χαιρετίζουν τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας είναι εδώ. Συμμετέχουμε, διεκδικούμε ενωτικά και συλλογικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί ένας αγώνας να φέρει αποτέλεσμα. Οργανωνόμαστε, παλεύουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να δείξουμε τη δύναμή μας και να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Δεν πάει άλλο, το ξέρουμε όλοι. Όχι στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Καρβανιόλα, που στέλνει και τους εκπαιδευτικούς ταξιδεύτες στην τάξη, που κόβει ένα τεράστιο κομμάτι από τις παροχές στην υγειονομική περίθαλψη και μετατρέπεται στην τάξη σε επιδόματα φτώχειας. Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα για όλους. Όχι στο νέο μισθολόγιο φτωχολόγιο, κάλυψη των απολειών μας, αυξήσει τους μισθούς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και η κατάργηση της φοροδιαφυγής. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, απαιτούμε κάλυψη όλων των γενών τώρα, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κανένα παιδί έξω από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Χιλιάδες προμήθεια αυτή τη στιγμή είναι στα σπίτια τους. Δεν υπάρχουν δομές της εκπαίδευσης για να τα υποδεχτούν. Να γίνει αναβάθμιση και στήριξη δωρεάν παρεχόμενης ειδικής αγωγής και ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και εκπαιδευτικών. Κανένα παιδί, κανένας άνεργος ή ελαστικά εργαζόμενος εκπαιδευτικός, χωρίς νερό, φαγητό, ρεύμα και θέρμανση. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φτώχεια, μνημόνια, ανεργία, με ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου όλα τα παιδιά θα έχουν μόρφωση και δουλειά
ή δεν θα αναγκάζονται να ξενιτεύονται, όπου ο λαός έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του και θα διαχειρίζεται ο ίδιος ο πλούτο που παίρνει. Όλες και όλοι στον αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με τα μηνύματα που έχουμε, η απεργία, από ό,τι ξέρουμε, στο δημόσιο τομέα έχει μεγάλο ποσοστά εδώ. Τα σχολεία της πόλης είναι κλειστά. Επίσης, σήμερα το νοσοκομείο είναι κλειστό, το γραφείο κίνησης, δεν γίνονται εξετάσεις, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος τώρα στον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Εστιατορίων και Καφέ Μπαρ Αγίου Νικολάου, στο Γιώργο Λερατζούλη. Καλημέρα σας, χαιρετίζω και εγώ τη συγκέντρωση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εργαζόμενοι και εργοδότες, δεν εκπροσωπούμε κανένα χρώμα και κανένα κόμμα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Ο κόμπος έχει φτιάσει πια στο φταίνι. Η θηλιά στο λαιμό έχει σφίξει τόσο που δεν πάει άλλο. Στην περίοδο της κρίσης έχουν κλείσει 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλείνουν κάθε μέρα κι άλλες. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει την εργασία τους από το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Κάθε μέρα ακούμε αυτοκτονίες επαγγελματιών και εργαζομένων για την απώλεια της εργασίας τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά, είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Με το να μας πλήγουν με την φορολογία, με το να αυξάνουν το ΦΠΑ, με το να κατασχέδουν τις περιουσίες του λαού, δεν πετυχαίνουμε ανάπτυξη. Μας έχουν κάνει μόνο χωρίς πράκτορες και τίποτα άλλο. Ζούμε στην αβεβαιότητα, δεν έχουμε υπερήθαψη. Δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία. Δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη. Φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής σημαίνει οικονομική αβεβαιότητα και πολιτική αστάθεια και φυσικά αποτελεί και μία από τις αιτίες της αποτυχίας των μνημονίων και των οικονομικών προγραμμάτων της λιτότητας. Ας καταλάβουν λοιπόν ότι πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις οι οποίες θα φέρουν και ανάπτυξη στη χώρα και κοινωνική συνοχή και οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Ευχαριστώ. Οι ομιλητές είναι σύντομοι και περιεκτικοί. Τώρα το λόγο θα πάρει η εκπρόσωπος του συνδέσμου ξενοδοχείου υπαλλήλων Ομιλοσιδίου, η κυρία Μαρία Φαλτζιού. Πρέπει να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεάπολης, ο κύριος Δόκτης, όπως επίσης και ο πρόεδρος του αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο Γιώργος Σαρακαδάκης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όλοι υποφέρουν σήμερα, είτε επαγγελματίες είτε εργαζόμενοι. Το ΑΕΠ, όπως λένε, αυξήθηκε μία μονάδα. Αυτοί ξέρουν πόσο ακριβώς αυξήθηκε. Εμείς δεν είδαμε καμία αύξηση. Αντιθέτως, είδαμε πολύ μεγάλες μειώσεις. Και με τη σύμβασή μας να λύγει τέλος του χρόνου, έχουμε να ακούμε δηλώσεις ότι δεν θα έρθουν να υπογράψουν εκ νέου τη σύμβασή μας. Αυτό είναι κατακριτέο πέρα για πέρα. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων πάντα και θα πολεμήσουμε για μια καλύτερη σύμβαση και να πάρουμε κι εμείς μερίδιο από αυτό το λίγο που κερδίζουμε. Απαιτούμε πραγματικά τα δικαιώματά μας, υγεία, περίθαλψη, δεν υπάρχει. Όλοι οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι. Αν πάθουν κάτι ομιγέννητο, δεν υπάρχει γιατρός. Δεν υπάρχουν χρήματα να αγοράσουν φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώνουμε και τους γιατρούς μας, να τα πληρώνουμε όλα. Γιατί μας γίνονται κρατήσεις εγώ, ρωτάω. Γιατί να πληρώνω. Εγώ δεν θέλω να πληρώνω. Θέλω να μου δίνουν τα χρήματα μου και όταν θα έχω πρόβλημα να πηγαίνω στο γιατρό μου. Να σας πω και κάτι άλλο που το λέω έτσι.
σύνταξη, δεν θέλω σύνταξη. Θέλω τις απολογές που μου έχουν κρατήσει 36 χρόνια πίσω. Τα λεφτά μου θέλω πίσω. Δεν ζητάω τίποτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι εργαζόμενοι και θα πρέπει να είμαστε καθημερινά αν και άλλο στους δρόμους. Εμείς προσπαθούμε τώρα για το επίδομα ανεργίας. Θέλω να πιστεύω ότι ζητήσαμε 2 μήνες. Αυτά τα χρήματα δεν είναι για να τα τοποθετήσει κάποιος στην άκρη, είναι για το σούπερ μάρκετ του και να μείνει στην αγορά. Επομένως, θα το παλέψουμε γι' αυτό, όπως θα παλέψουμε τις φορές τουριστικών επαγγελμάτων που θέλουν να τις κλείσουμε, όπως θέλουμε τόσα άλλα θέματα. Το εφάπαξ, πάντα μένει παγωμένο. Οι άνθρωποι ξενοδοχοί πάλι τα λεφτά τους περιμένουν εδώ και 2 και 3 χρόνια για να τα πάρουν. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε κάτι και θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων πάντα. Συγκέντρωση δίνουν εκπρόσωποι από το Σύλλογο Εργαζομένων των Ταχυδρομείων, από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΙΚΑ. Είναι μαζί μας και αντιπροσωπεία της Δημοτικής Παράταξης Σύγχρονος Δήμος. Το λόγο τώρα θα δώσουμε στον Γιώργο του Μαρνέλο που, από την Ομοσπονδία των Επαγγελματοβιοτεχνών του Νομού Λασιτήρου. Και επίσης κοντά μας είναι σήμερα και ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λασιτήρου, ο Θωμάς Χαριτάκης. Συμπολίτες, συνάδελφοι, είτε είστε επαγγελματίες, είτε είστε εργαζόμενοι. Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει καθαρά το ότι δεν έχει να μας χωρίσει τίποτα, ότι τα προβλήματα τα οποία μας καίνε όλους είναι τα ίδια. Οι επιχειρήσεις όταν δεν υπάρχει ρευστότητα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και αυτό αυτόματα το μεταφέρουν οι εργαζόμενοι μέσα στην πόλη, οι οποίοι έχουν το εισόδημα το οποίο μπορούν να καταναλώσουν. Τα τελευταία χρόνια, με τα 3 μνημόνια τα οποία έχουμε υποστεί και έχουν προδοθεί στην πλάτη μας, έχουν κλείσει περίπου 330.000 επιχειρήσεις. Έχουν αφήσει άνεργους περίπου 1.200.000 εργαζόμενους και περίπου 300.000 απασφάλιστους, οι οποίοι είναι συγγενείς των επιχειρήσεων οι οποίες κλείσανε. Δεν έχει πάρει κανείς χαμπάρι ότι το ΑΕΠ είναι στο 27%, το οποίο σημαίνει ότι είναι σε χώρες στις οποίες έχουν μόνο ή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή σαφώς και εμείς βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Ένα πόλεμο βέβαια χωρίς όπλα, που για κάποιους είναι ανώδυνος, ανέξοδος, να σε πιέζουν με οικονομικά κριτήρια. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη για τα αυτονόητα και για τίποτα τρελό. Πρέπει να δώσουμε όλοι το παρόν σε όλες τις συγκεντρώσεις, σε όλες τις συναντήσεις, σε όλους τους φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδιαφορούν. Αδιαφορούν βλέποντας να κλείνουν επιχειρήσεις, να μένουν εργαζόμενοι στον δρόμο. Να μιλήσουμε για την υγεία, να μιλήσουμε για τις συντάξεις. Γιατί να μιλήσουμε, γιατί από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Αυτά δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, αφορούν και τις επιχειρήσεις. Δεν φτάνει σήμερα αυτά τα οποία τζιράρει, όχι που κερδίζει, τζιράρει μια επιχείρηση για να ανταποκριθεί στα έξοδα τα οποία τις φορτώνουν. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, αφού δεν έχουμε να μας χωρίσει τίποτα, να συστρατευτούμε, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να καταφέρουμε να κερδίσουμε τουλάχιστον την αξιοπρέπειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που κάνουν το δικό τους αγώνα. Και το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για όποιο εκπρόσωπο των μαθητών θέλει να αναφερθεί στα αιτήματα του αγώνα. Δεν θέλει να φύγει κανείς από εδώ. Ο λόγος σε 2 μαθήτριες από τη συγκέντρωση των μαθητών που κάνουν αυτές τις μέρες στο δικό τους αγώνα. Εμείς είμαστε σε άλλη πορεία. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε σε άλλη πορεία.
πορεία. Εμείς θα πάμε στην πλατεία, είπαμε να κατέβουμε σαν μαθητές και μόνο. Και θα πάμε και τα αιτήματά μας. Θα τα πούμε μόνοι μας τα αιτήματά μας. Κάτω στην πλατεία, δικιά μας πορεία. Πρέπει να πούμε ότι μαζί μας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Επίσης, να πούμε δύο κουβέντες για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, για το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί στην περιοχή μας. Χθες είχαμε ένα πληστηριασμό στην Νεάπολη, ο οποίος απετράπη. Αλλά αυτό είναι κάτι που, όπως φαίνεται, θα το βρούμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας. Κινδυνεύουν και οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι και μην ξεχνάμε το σύνθημα που υπήρχε από το 2011 και στις συγκεντρώσεις τις μεγάλες στο Σύνταγμα και παντού σε όλη την Ελλάδα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και πρέπει εμείς να είμαστε όλοι έτοιμοι στο επόμενο διάστημα να αναπτύξουμε δράσεις έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα σπίτια και την περιουσία όλων μας από τις μεγάλες τράπεζες και από τα φαντ του εξωτερικού, που είναι φανερό ότι έχουν στόχο να τα αγοράσουν κοψοχρονιά, και η κυβέρνηση είναι φανερό ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πιεζόμενοι βεβαίως από τους δανειστές, οι οποίοι εκπροσωπούν μεγάλο τμήμα των ξένων φάντων του κεφαλαίου. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό σε όποιον εκπρόσωπο φορέα θέλει, επιθυμεί, να δεν έχει εκφραστεί, δεν έχει μιλήσει, και αν θέλει, όποιος και οποιοσδήποτε πολίτης θέλει, μπορεί να πάρει το μικρόφωνο να μιλήσει. Ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ και πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ, ο Βασίλης ο Καλυμάντας, θέλει να πει δύο κουβέντες για τον αγώνα των μαθητών. Επειδή έχω διπλή ιδιότητα και είμαι και εκπαιδευτικός, θέλω να χαιρετήσω τους μαθητές. Νομίζω ότι είναι σημαντική παρουσία τους, να δώσουν ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά. Είναι η νέα γενιά και νιώθω περήφανος στους εκπαιδευτικούς που τα νέα παιδιά δεν κάθονται στα αυγά τους, ενδιαφέρονται για το τι γίνεται και τους θέλουν μαζί μας. Καλή συνέχεια, παιδιά, θα συναντηθούμε όλοι μαζί στους αγώνες. Στη Νεάπολη, φίλοι μας αγαπημένοι, γινόταν ένας πληστηριασμός σπιτιού ενός φαμελιάρη που έχει να θρέψει 4-5 στόματα. Το πήρα χαμπάρι λίγο αργά, το πήρα δηλαδή το απόγευμα της Τρίτης το μήνυμα αυτό, και θεώρησα καλό να πάρω καμπόσους που ξέρω ότι το λέει η καρδιά τους, να συμπαρασταθούμε στον συμπολίτη μας, στον συνδημότη μας. Συγκεντρωθήκαμε εκεί αρκετοί, εκτός αυτούς οι οποίοι παραμένουν ακόμη με τα χαλινάρια του κόμματος και οδηγούνται, αλλά εμείς θα τους περιμένουμε έστω με τα νοούντες να έρθουν κοντά μας. Ο πληστηριασμός μόνο με την παρουσία μας απεφεύχθη. Η υπόθεση, το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 4 φορές. Αποτρέψαμε λοιπόν την πρώτη προσπάθεια πληστηριασμού, την άλλη Τετάρτη 12 με 2 το μεσημέρι επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Χθες ήμασταν καμιά 40 νομάτι, ήρθανε και καμιά 25 αγωνιστές από το νομό Ηρακλείου, μαζευτήκαμε γύρω στα 70 άτομα. Τα κοράκια τα οποία καραδοκούνε σε πληστηριασμούς για να πάρουν τα σπίτια μας, σήμερα ήταν... Ωραία, ήταν βουρτάντο.
σήμερα προσπαθούν να πάρουν το σπίτι του συνδημότη μας, αύριο μπορεί να είναι η σειρά μας. Τι χρειάζεται λοιπόν ένας απειλούμενος να του πάρουν το σπίτι? Μια συμπαράσταση, μια φυσική παρουσία μπροστά στο δικαστήριο εκεί. Και σας λέω ότι μόνο η παρουσία μας έκαμε να αποτραπεί ο πληστηριασμός. Ένα, δυο, τρεις απούρθανε, οι οποίοι τάχαν τα παραδάκια να τα καταθέσουν κιόλας. Μόλις είδανε 50, 60, 70 όνομά τους εκεί και τους περιμένανε, εξαφανιστήκανε. Και ο δικηγόρος ακόμη της τράπεζας μόλις εμφανίστηκε και μας είδε, ήφυγε. Δηλαδή, εγκλειτώσαμε ένα σπίτι μόνο με την παρουσία μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εάν χρειαστεί η παρουσία μας θα προβεί και σε βίαιες πράξεις. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα ένα σπίτι που το έχεις κτίσει με τόσες θυσίες, να έρχεται ο Κιαρατά, ήθελα τον πω, τον ελέω, να έρχεται να δίνει ένα 20% της αξίας του, ένα 10%, ένα 30% και να σου το παίρνει, να σε δόχνει από το σπίτι. Λοιπόν, τα χαρτιά είναι εδώ, δεν σας λέω ψώματα και ποτέ μου δεν θέλω να λέω ψώματα. Με πιστεύετε εξάλλου, νομίζω. Εγώ είχα προετοιμαστεί για την έναρξη των ομιλιών, τέλος πάντων 11 η ώρα, γιατί αυτή την πληροφορία τη λάθος είχα και είχα γράψει και κάποιους στίχους, αρκετούς δηλαδή, αλλά σέβομαι την υπομονή που δείξατε μέχρι τώρα και μου είναι δύσκολο να τους απαγγείλω, γιατί μπορεί να βαρεθείτε. Πορεία, πορεία. Έχουμε και την πορεία. Ήθελα μόνο να σας πω 5-6 στίχους από τους πολλούς. Τι 5 χρόνου σύγκλησα που πιάσα την πλατεία να ξετρουμίζω το λαό και είχα την αιτία. Τι 5 χρόνου σύγκλησα που πιάσα το δρόμο και έλεγα κλείστε τη TV γιατί σκορπά τον δρόμο. Εβάλανε υπογραφές χωρίς να μας ρωτήσουν και έρχονται στην Ελλάδα μας ξένοι να διαγωνίσουν. Σ' όλους τους συντόμους ήλεγα πως θα έρθουν τέτοιες μέρες, μα δεν επίστεψε ο λαός και πίστευε τις ηλέρες. Ίσα με νάχω αναπνιά και στέκομαι ολόρθος, σ' όλους τους αγώνες του λαού έχει άδανά με πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.